Πρωινό μας καλεσμένο. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο κύριος Σταύρος Τσουμάνης, διευθυντής της δευτεροβάθμιας, προϊστάμενος συγγνώμη, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό της Πρέβεζας. Να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για το γεγονός ότι είναι μαζί μας τηλεφωνικά εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κύριε Τσουμάνη λίγο την συζήτησή μας. Θέλουμε μια αρχική ενημέρωση. Έχουμε βέβαια δει και έχουμε άλλωστε μεταφέρει και στα ενημερωτικά μας site και σε τοπικό επίπεδο τις πρόσφατες αποφάσεις και του Υπουργείου Παιδείας με τα έκτακτα μέτρα πρόληψης που βάζουν και ως έτσι κυρίαρχη κυρίαρχο ζήτημα και το κλείσιμο των σχολικών μονάδων για ένα χρονικό διάστημα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορονοϊού. Πείτε μας δύο λόγια για αυτά τα πρώτα μέτρα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή όπου νούμερο ένα προτεραιότητα είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, το Υπουργείο Παιδείας επέβαλε, όπως γνωρίζουμε όλοι, το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων και ιδιωτικών, μέχρι τις 24 του μήνα. Νομίζω ότι ο στόχος είναι ουσιαστικά να περιοριστεί η διασπορά του ιού, να περιορίσουμε τις συναθρήσεις όλων των κοινωνικών ομάδων και μεταξύ αυτών και των μαθητών μας στα σχολεία. Και στα πλαίσια βέβαια και της προσπάθειας αυτής να περιοριστούν οι συναθρήσεις έχουν εκδοθεί και από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας σχετικά πρόσφατα, χθες νομίζω, κάποιες οδηγίες σχετικά με την παραμονή των παιδιών και των εφήβων στο σπίτι, οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα δική μας και πολλών σχολείων. Έχουν ενημερωθεί και οι γονείς των μαθητών με διάφορους τρόπους και με SMS ακόμα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει όλοι να βάλουμε στην καθημερινότητά μας την έννοια του αυτοπεριορισμού. Χρειάζεται μεγάλη ατομική ευθύνη, χρειάζεται κοινωνική έτσι, ευθύνη απέναντι στους άλλους. Θα πρέπει πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε αυτούς που πιθανότερα θα κινδυνεύσουν περισσότερο από τους υπόλοιπους από εμάς, δηλαδή τις ευπαθείς ομάδες και, και τους ηλικιωμένους. Και ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα εξαρτηθεί και από καθέναν από εμάς ατομικά. Μάλιστα. Μιλήσατε και για την ενημέρωση αυτήν που είναι ουσιαστικά και μια ενημέρωση κυρίως προς τους γονείς, ώστε οι μαθητές που σε πρώτο στάδιο δεν πηγαίνουν στο σχολείο, καλό είναι να κάθονται στο σπίτι. Είστε ευχαριστημένος με την επικοινωνία μέχρι στιγμής με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, διευθυντές, αλλά και με τους συλλόγους γονέων στο νόμο μας, σε σχέση με αυτή την απόφαση και την ενημέρωση που ήρθε και κεντρικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ήρθε από το Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Προσωπικά από την επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Ενημερώνονται όλοι άμεσα, ενημερώνονται και με SMS από εμένα. Όλοι προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά την εκτέλεση των οδηγιών τέλος πάνω που λαμβάνουμε. Τώρα όσον αφορά τους συλλόγους γονέων, αυτό είναι θέμα περισσότερο των διευθυντών των σχολείων. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις είμαστε σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, σε κάποιες άλλες ίσως όχι, αλλά νομίζω ότι όλος ο κόσμος πλέον είναι ευαισθητοποιημένος, είναι σε μια εγρήγορση να ενημερώνεται από το διαδίκτυο, από τα μέσα, από τα σχολεία ακόμα. Νομίζω ότι όσον αφορά αυτό το κομμάτι είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο. Μάλιστα, σαφής. Θέλω να πάμε λίγο κύριε Τσουμάνη όμως και στο γεγονός των εξτρά μέτρων, πέρα από τα αρχικά μέτρα με την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με πληροφορίες, και στη δικιά μας περιοχή θα προχωρήσουν και συγκεκριμένες και απολυμάνσεις στις σχολικές μονάδες. Θέλω να μας δώσετε κάποια στοιχεία, αν υπάρχει κάποια ενημέρωση και αν υπάρχει και κάποια συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα και στους Δήμους που έχουν και αυτοί μια ευθύνη για τα σχολικά κτίρια.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι κάποια επίσημη ενημέρωση εδώ από τους Δήμους μας δεν έχω όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, επειδή έκανα μια προσπάθεια εδώ να προχωρήσει, να γίνει τέλος πάντων μια διαδικασία απολίμανση στον χώρο εδώ των γραφείων της δευτεροβάθμιας, επειδή τη χάνει ειδικά αυτή την περίοδο τους τελευταίους 2 μήνες να υποδεχόμαστε μεγάλο πλήθος πολιτών λόγω του ότι τρέχουν οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, έκανα λοιπόν μια προσπάθεια να διασφαλίσω ότι θα γίνει μια απολίμανση εδώ στους χώρους των σχολείων και μέσα από αυτή την προσπάθεια ουσιαστικά έχω διαπιστώσει ότι θα προχωρήσουν, θα γίνουν απολιμάνσεις τέλος πάντων και στα σχολικά κτίρια των σχολείων της δευτεροβάθμιας το προσεχές χρονικό διάστημα. Χωρίς να έχω ωστόσο κάποια επίσημη ενημέρωση από το Δήμο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ο Δήμος το έχει, οι Δήμοι τέλος πάντων το έχουν υπόψη και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι το κρίσιμο είναι να προλάβουμε να γίνουν συγκεκριμένες απολιμάνσεις στα σχολεία μας εντός και του ορίου των ημερών που θα είναι κλειστά σε πρώτη βάση, έτσι. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό είναι κρίσιμο τόσο όσο ότι είναι ουσιαστικά ευκαιρία. Επειδή αυτή τη στιγμή τα σχολεία είναι κλειστά, είναι άδεια, δεν υπάρχουν μαθητές, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, την οποία θεωρώ ότι πρέπει να την αξιοποιήσουν οι Δήμοι για να προχωρήσουν σε αυτές τις ενέργειες. Έτσι ώστε να είναι και αυτό ένα ακόμα μέτρο μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας που γίνεται για τον περιορισμό της διασποράς. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να γίνουν απολυμάνσεις σε όλα τα σχολικά κτίρια και θέλω να πιστεύω ότι και οι τρεις Δήμοι του νομού μας θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες. Μάλιστα, είστε σαφείς. Τελευταίο ερώτημα που έρχεται σε συνάρτηση και με ένα ερώτημα των ακροατών εδώ, ενός ακροατή φίλου της εκπομπής που μας το στέλνει στην σελίδα μας. Υπάρχουν σκέψεις και έχουν βγει το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάποια δημοσιεύματα, κύριε Τσουμάνη, σε σχέση με πιθανή διεξαγωγή μαθημάτων είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω, εν πάση περιπτώσει, κάποιων ειδικών φόρουμ, δεν ξέρω, μέσω Skype. Υπάρχει κάποια ενημέρωση κεντρική και επειδή ξέρω ότι είστε και εξαίρετος καθηγητής πληροφορικής, θέλω να ρωτήσω και προσωπικά αν μπορούμε στην Ελλάδα στο σήμερα, εν έτη 2020, να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο μοντέλο έκτακτο. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, που ουσιαστικά ενημερώνει ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει σε αυτή την προσπάθεια της διεξαγωγής μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης από εκπαιδευτικούς. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα διαθέσει το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας από την γάμα λυκείου λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων, δίνοντας μια προτεραιότητα εκεί, θα διαθέσει όλες λοιπόν τις σχολικές μονάδες, ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση των μαθημάτων. Τώρα, όσον αφορά το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε μια τέτοια διαδικασία, προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο, προφανώς χρειάζεται την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, γιατί θα είναι ένα εγχείρημα δύσκολο, έτσι. Εάν, ας πούμε, σκεφτούμε ότι θα πρέπει ή θα μπορούν ανά πάσα στιγμή ταυτόχρονα όλοι οι μαθητές της χώρας, της ΓΑΜΑ ΛΚΟΕ αρχικά, να είναι συνδεδεμένοι σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα, αυτό απαιτεί την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, απαιτεί μάλλον μια σημαντική υλικοτεχνική υποδομή, απαιτεί δίκτυο, απαιτεί διακομιστές. Θεωρώ ότι το Υπουργείο, προχωρώντας αυτή την ανακοίνωση, προφανώς είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε αυτό και θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Από την άποψη του κατά πόσο είμαστε έτοιμοι εμείς ως εκπαιδευτικοί, θέλω να πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών είναι επιμορφωμένοι ή επιμορφώνται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ορθό είναι αυτό, ναι. Των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ενδεχομένως ένα μικρό κομμάτι να μην είναι τόσο εξοικειωμένοι. Είναι ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα. Θεωρώ ότι ο καθένας από την πλευρά του πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις πρωτόγνωρες, ας πούμε, συνθήκες. Μάλιστα. Περισσότερο νομίζω έγκυται στο γεγονός ότι πολλά παιδιά, πολλοί μαθητές μπορεί να μην έχουν ακόμα και σήμερα την ευκολία της πρόσβασης σε ένα δικό τους υπολογιστή, σε ένα καλό δίκτυο. Σίγουρα είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα, ναι, προφανώς. Πρέπει να το δει το Υπουργείο.
σίγουρα. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν ουσιαστικά δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η διδασκαλία από απόσταση. Υπάρχει ο σύγχρονος τρόπος και ο ασύγχρονος τρόπος. Όσον αφορά το σύγχρονο τρόπο, αυτό συνεπάγεται τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. Και σίγουρα αυτό που αναφέρεται είναι προφανώς ένα θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι όλοι οι μαθητές μας, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε και μαθητές που κατοικούν σε πιο μακρισμένες περιοχές, mm-hmm. από διάφορα κοινωνικά στρώματα και με, mm-hmm. με διαφορετικές, ας πούμε, οικονομικές δυνατότητες, οικογένειές τους. Είναι σίγουρα ένα ζήτημα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργείου και καλώς γίνεται να ανταποκριθεί στην εξέλιξη τη συγκεκριμένη. Από ό,τι διαβάζω, υπάρχουν σκέψεις ότι αν χρειαστεί και πάντα κατόπιν των συμβουλών των ειδικών, αν χρειαστεί, το Υπουργείο ενδεχομένως μπορεί να προχωρήσει και σε επέκταση του σχολικού έτους. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτό, διότι εκεί υπάρχει και το γεγονός της εξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων ως συνάρτηση σε σχέση με μια πιθανή παράταση. Υπάρχουν ακόμα σκέψεις, δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε τίποτα επίσημο και εγώ διαβάζω τις ανακοινώσεις του Υπουργείου και της Υπουργού στο διαδίκτυο και στα μέσα. Προφανώς, αν υπάρξει κάποια τέτοια εξέλιξη, θα πάνε όλα τα πράγματα λίγο ή περισσότερο πιο πίσω. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέσα σε αυτό είναι και η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Σαφής, κύριε Τσουμάνη. Οι υπηρεσίες της δευτεροβάθμιας λειτουργούν κανονικά, γιατί έχουμε δει άλλες υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη η εφορία, μέχρι τις 1 η ώρα ήταν σήμερα η εφορία Πρέβεζας ανοιχτή. Εσείς λειτουργείτε κανονικά ως δημόσια υπηρεσία? Εμείς λειτουργούμε κανονικά. Έχουν δοθεί απαραίτητες οδηγίες στους συναδέλφους όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης και ατομικής υγιεινής. Έχουμε δώσει εδώ προφορική οδηγία σε όλους, ώστε με το παραμικρό σύμπτωμα κάποιες ασθένειας να μένουν οι συνάδελφοι στο σπίτι. Mm-hmm. Έχουμε συναδέλφους οι οποίοι είναι σε θέση να εργαστούν και από το σπίτι. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε κανονικά. Προσπαθούμε να περιορίσουμε, τέλος πάντων, όσο γίνεται το μεγάλο, τέλος πάντων, όγκο των επαφών. Αλλά λειτουργούμε κανονικά, υποδεχόμαστε και κοινό, όπως σας είπα, γιατί έρχεται κόσμος που υποβάλλει τα δικαιολογητικά του για τις αιτήσεις των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Και αναμένουμε τυχόν εξελίξεις ή τυχόν επιπλέον οδηγίες όσον αφορά αυτό. Προς το παρόν, πάντως, λειτουργούμε κανονικά. Λοιπόν, κύριε Τσουμάνη, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά και να τουλάχιστον τα όποια προβλήματα δημιουργηθούν στην πορεία και μέσα από διάλογο και μέσα από ορθή ενημέρωση να λυθούν. Είναι ένα συνδετικός κρίκος η εκπαίδευση. Έχετε κι εσείς ένα βαρύ φορτίο, έτσι, να βγάλετε εις πέρας και να ευχηθούμε όλοι να πάνε καλά και σε σχέση και με την εξάπλωση του ιού και την αντιμετώπιση του. Προφανώς και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχηθώ το ίδιο. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή, ότι και δεν χρειάζεται πανικός, έτσι. Γιατί προφανώς δεν χρειάζεται πανικός. Θεωρώ δεδομένο ότι το κράτος κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά του, αλλά θεωρώ δεδομένο επίσης ότι για να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε συνολικά σε αυτή την κατάσταση, απαιτείται και ατομική προσπάθεια και ατομική υπευθυνότητα από τον καθένα μας. Εύχομαι να τα ξαναπούμε με καλύτερη θεματολογία, ενώ πιο ευχάριστη, έτσι, να πούμε για δράσεις και για θετικά νέα. Και εγώ το ίδιο. Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλή συνέχεια, κύριε Τσουμάνη. Επίσης, καλημέρα. Γεια σας. Ήταν, αγαπητοί